Καλησπέρα σας, χαίρετε. Καλησπερίζουμε τους διαδικτυακούς μας φίλους, γιατί προς το παρόν υπάρχει ένα τεχνικό θέμα και δεν ακουγόμαστε από ό,τι ενημερώνομαι από τα ραδιόφωνα, ακουγόμαστε μέσω του e-radio στο διαδίκτυο, οπότε καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλο το διαδικτυακό κόσμο του Libero 107,4 που δεν είναι και λίγοι, που μας ακούνε μέσω διαδικτύου και όχι μέσω κάποιου ραδιοφώνου. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, ώρα για μπλε στο Libero 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 για όλα τα θέματα του Ηρακλή που έχουμε μπόλικα, πολλά και διάφορα. Α, Μπίλη, πενιά ρε φίλε, πενιά, ναι, κατευθείαν πενιά, κατευθείαν. Τώρα είναι λίγο άδικο το σημερινό, αλλά τι να κάνουμε. Προς το παρόν ισχύει αυτό. Είναι λίγο άδικο από την άποψη ότι έχουμε διαγωνισμό, αλλά θα το κάνω διαφορετικά, δεν θα το κάνω κλήρωση, γιατί δεν ακουγόμαστε από το ραδιόφωνο. Προς το παρόν ακουγόμαστε μόνο μέσω διαδικτύου, οπότε είναι δεδομένο ότι θα ξαναδώσουμε και άλλες προσκλήσεις για αυτό που θα πω τώρα. Αλλά όπως και να έχει, να το κάνουμε τηλεφωνικά, Μπίλη μου. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου, δεν σε προετοιμάσα, δεν πειράζει, δύο θα είναι μόνο. Οι πρώτοι δύο που θα πάρουν τηλέφωνο στο 2310-287 και 3 οχτάρια θα κερδίσουν διπλή πρόσκληση, ούτε για θέατρο, ούτε για σινεμά, ούτε για παιχνίδι, ούτε για τίποτα, για μια ημερήσια κρουαζιέρα από τη Λευκάδα σε τα γύρω νησιά. Προσφορά φυσικά του αγαπητού μας καπετάνιου και του πλοίου του Μακεδονία Παλάς, που δεν έχει καμία σχέση με το ξενοδοχείο απολύτως, του κιανόλευκου καπετάνιου, του φιλάθλου του Ηρακλή, του κυρίου Κώστα Κτενά, του καπετάν Κώστα, που κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα Ηρακλάκια τα αγκαλιάζει εκεί στη Λευκάδα και τα κάνει κούτρα δωρεάν ημερήσια. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια, οι πρώτοι δύο που θα πάρετε, θα κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις. Του τέστινγκ ξεκινάτε από τον ιδρύτη της Λευκάδας και θα κάνετε μια υπέροχη ημερήσια κρουαζιέρα με το φοβερό πλοίο του. Θα πάτε Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνούς, Σκορπιό, Ιθάκη, Κεφαλονιά και θα γυρίσετε πίσω. Πώς φαίνεται, Μπίλη μου? Ωραίο δεν είναι? Και θα είναι και κούτρα αυτό. Ξαναλέω, 2310-287 και 3 οχτάρια για τους ιντερνετικούς φίλους που μας ακούνε σήμερα, τους φίλους της ώρας για μπλε. Μακάρι μέχρι το τέλος της εκπομπής να μπορούμε να ακουστούμε και γενικότερα και κανονικότατα μέσω και του ραδιοφώνου. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας. Να ξαναπώ εγώ, 2310-287 και 3 οχτάρια για αυτούς που ενδιαφέρονται για την ημερήσια κρουαζιέρα στη Λευκάδα με τον τρομερό και φοβερό, όλοι λένε φοβερό και τρομερό, εγώ λέω τρομερό και φοβερό, καπετάν Κώστα. Το ποδόσφαιρο είμαστε εν αναμονή για πολλά και διάφορα. Για παράδειγμα, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, θα φανεί, γι' αυτό βάζω έναν τόνο έτσι με ερωτηματικό στη φωνή μου, εξέλιξη για τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Είναι σήμερα να γίνει μια συνάντηση, μάλλον τελευταία, με τον επιθετικό του Ηρακλή και εφόσον δώσουν τα χέρια θα συνεχίσει ο Παπαδόπουλος στην ομάδα του Ηρακλή την καριέρα του. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να υπάρξει και σχετική ενημέρωση και σχετική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Αντώνης λέει, Γιώργο, γυρνάω από δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, είμαι ψαλούδια, έγραψα, αλλά ψακούδια μάλλον εννοεί, και σε ακούω κανονικά, άρα επανήλθαμε, Μπίλη μου. Επανήλθαμε? Έκανα τεστ? Όχι. Πώς μας ακούει, τι μάγια έχει κάνει? Ρεσί Αντώνη, πες μας τον κόλπο, γιατί η Θεσσαλονίκη... Αμέσω άλλου κόλπου. Μας ακούς μέσω διαδικτύου, κανένα κινητό έχεις, αλλά θα σου φάει όλα τα δεδομένα, δεν νομίζω. Αντώνη, χαίρομαι που ακούς πάντως και σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αν κάποιος τσάκαλος μας ακούει μέσα στην πόλη, ας ενημερώσει, γιατί εδώ έχουμε λίγο τα χιόνια μας. Μάγια, μάγια λέει κάνει. Μάλλον ρε εσύ Αντώνη, πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Τι όχι FM? Όχι FM. FM μας ακούς? Ή όχι από FM? Γιατί έγραψε ένα όχι FM, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, όπως και να έχει, επαναλαμβάνω, οι δύο πρώτοι, 23, 10, 2, 87 και 3, 8 που θα πάρουν τηλέφωνο, θα κερδίσουν δύο ημερήσιες κουραζιέρες από τον ιδρύτη της Λευκάδας. Εκεί όλα τα νησάκια θα τα κάνετε κούτρα παρέα με το τρομερό πλοίο του καπετάνιου
το αγαπημένο μας καπετάνιο, του καπετάν Κώστα. Είμαστε στην αναμονή λοιπόν εξέλιξης για τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Στις 8 και κάτι, 8 με 8.30 δηλαδή, μετά την εκπομπή μας χρονικά, θα ξεκινήσει πολύ πολύ σημαντικό θεωρούμε συμβούλιο, Δέλτα Σίγμα όπως θέλετε πείτε το, στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα. Και από εκεί θα προκύψουν ειδήσεις, θα προκύψουν ενημερώσεις, θα προκύψουν ανακοινώσεις, είτε αργά το βράδυ, είτε αύριο το πρωί. Μέσω ραδιοφώνου μας ακούει η Μπίλη ο Αντώνης, που έρχεται από τα ψακούδια στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφει. Άρα φτιάξαμε. Δεν φτιάξαμε, λες. Δεύτερο. Μακάρι να έχουμε φτιάξει. Και να μην μιλάμε μόνο στους διαδικτυακούς. Δεν ξέρω τι μαγεία. Πραγματικά, Αντώνη, έχεις κάνει μάγια, φίλε. Έχεις κάνει μάγια γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Λίμπερο έχει χιόνια. Τι έχεις κάνει εσύ. Μπράβο. Αναμένουμε λοιπόν διάφορα να προκύψουν μετά το σημερινό Δέλτα Σίγμα και το πιο σημαντικό έχει να κάνει με τα χρήματα, με αυτό το κλασικό το show με the money που λέμε όλες τις φορές. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς έχει συγκεντρωθεί σε ποσό και ποιοι είμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Γιατί αν απόψε το βράδυ, αύριο το πρωί προκύψει ότι δεν έχουν βρεθεί πόροι, δεν έχουν βρεθεί έσοδα, δεν έχουν βρεθεί χρηματοδότες, δεν έχει βρεθεί τίποτα, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για πολλά. Μυροφορίδης, μεταγραφές κτλ. Κτλ. Έχετε και μια προετοιμασία εν όψη. Οι παίκτες που θα έρθουν θα πρέπει να πάρουν και το κατητής τους από προκαταβολές. Αν σήμερα το ταμείο δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι, δηλαδή βγάλουν μια άκρη και πούνε το βράδυ ότι κοιτάξτε να δείτε, κάναμε τις προσπάθειες, μαζέψαμε αυτά. Φτάνουν? Καλώς. Δεν φτάνουν? Κακώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουν. Τώρα που ανέφερα Μυροφορίδης, δεν έχει πάψει το θέμα του να υφίσταται και να υπάρχει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο έκλεισε και άλλο συμφώνησε και άλλο ανακοινώθηκε. Ναι, υπάρχει επιθυμία αρκετών ανθρώπων στην οικογένεια του Ηρακλή, ο Παύλος Μυροφορίδης, να αναλάβει ξανά τον Ηρακλή. Ναι, υπάρχει η πολύ μεγάλη επιθυμία και του ιδίου να αναλάβει τον Ηρακλή, αλλά και ο ίδιος και από τη διοίκηση θα θέλουν να τα βάλουν κάτω, θα θελήσουν, συγγνώμη, να τα βάλουν κάτω και προτού έρθουν σε μια συμφωνία να δούνε αν μπορεί να γίνει. Γιατί αν δεν μπορεί να γίνει, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αν μπορεί να γίνει, μακάρι να γίνει. Γιατί είναι μια λύση, είναι μια προοπτική, είναι μια περίπτωση που αμή τι άλλο είναι πετυχημένη η συνταγή και στον Ηρακλή και στον Απόλλωνα Σμύρνης δύο φορές και στον Άρη πρόσφατα, μόνο ανόδους έχει από δεύτερη εθνική στην πρώτη εθνική κατηγορία και αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα είπαμε να τα βάλουν κάτω, να δουν τι έχουνε και βλέπουμε. Σήμερα ακούσατε στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι ένα ηχητικό, μικρό είναι δευτερολέπτο, από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, και τα όσα είπε στην εκπομπή, νομίζω άλλη διάσταση λέγεται, στην ΕΡΤ1, του εξαιρετικού συναδέλφου του κύριου Αρβανίτη, που και πριν από χρόνια, αν θυμάστε, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην ώρα για μπλε, που είχε τοποθετηθεί για Ηρακλή και για την αδικία εις βάρος του, του Ηρακλή δηλαδή. Και υπάρχει μια ατάκα πάλι του κυρίου Βασιλιάδη που από τη μία λέει την αλήθεια, από την άλλη όμως θα πω και εγώ τις δικές μου αλήθειες. Μία εσφαλμένη οδός, κύριε Βασιλιάδη μου. Συμφωνούμε. Πέρυσι όταν γαυγίζαμε εδώ, τσιρίζαμε, ουρλιάζαμε, ο υπουργός τι έκανε? Γιατί φέτος έρχεται με πυγμή, έρχεται με τόλμη, έρχεται με θάρρος, έρχεται με αποφασιστικότητα και πάει και λέει στους Superlίγκιους, κόψτε το λαιμό σας, κάντε ό,τι θέλετε, οι ομάδες του χρόνου θα είναι 12 στη Σούπερ Λίγκα. Πέρυσι, γιατί δεν πήγε ο υπουργός να πει κόψτε το λαιμό σας, ο Ηρακλής δεν υποβιβάζεται? Αυτό το εσφαλμένο το ακούω το καλοκαίρι του 18. Το καλοκαίρι του 17 δεν το είδα στην πράξη όμως να πάει ο υπουργός για να τον παραδεχτώ και να του βγάλω το καπέλο και να πει
Δεν γίνεται ρε εσείς να ρίξετε τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει κανονισμός. Ή φέτος μεσού της περίοδου που υπάρχει δήλωση και τηλεοπτική και ραδιοφωνική του κυρίου Βασιλιάδη που είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο κανονισμός και δεν πρόκειται να αλλάξουν οι ποινές όπως και του κυρίου Γραμμένου της ΕΠΟ. Και άλλαξαν. Και παρέμεινε στην κατηγορία τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Πανιώνιος. Γιατί δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που το γλίτωσε. Το γλίτωσε και ο Πανιώνιος. Και οι δύο δεν πήραν αδειοδότηση, αλλά κανένας δεν υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική. Οπότε από τη μία να μας αρέσει η δήλωση του Βασιλιάδη που είπε ότι εσφαλμένα αδικήθηκε ο Ηρακλής και εμείς μαζί του είμαστε κτλ. Κτλ. Αλλά από την άλλη τι να το κάνω. Έτρεχα εγώ στα χωριά. Έτρεχα. Ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, ταλαιπωρήθηκε. Και θα παίξει τώρα Β' Εθνική. Και πώς θα γίνει αυτό το 12. Μήπως έχετε σκοπό να μην ανέβει κανείς από τη Β' Εθνική και να έχουμε άλλα και να τρέχουμε πάλι στους δρόμους. Εσφαλμένα, γιατί σωστά ο εξαιρετικός συνάδελφος ο κύριος Αρβανίτης σας θύμισε, κύριε Υπουργέ μου. Αυτό μου θυμίζει την ταινία του Κωνσταντάρα που μου τζώνανε εκεί στο χωριό. Υπάρχει και φιλότιμο, νομίζω. Μπιλ, έτσι πρέπει να λέγεται. Με τον. Πώς το λέγανε, τον υπουργό. Κύριε Υπουργέ μου, που έλεγε ο Κρούεζας, ο Παπαγιανόπουλος, που έλεγε «Κύριε Υπουργέ μου, μα κύριε Υπουργέ μου». Και τέλος πάντων, κοίτα που κόλλησα, δεν θυμάμαι τον υπουργό, με τον οποίο χαρήλος αύριο, ή μεθαύριο, πότε τον βγάλουμε. Κύριε Υπουργέ μου, που έλεγε ο Κρούεζας, στις πράξεις δεν κάνατε κάτι. Πώς λέτε φέτος, 12 οι ομάδες, 12. Κόψτε το λαιμό σας ή ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ ως υπουργός απαιτώ η πολιτεία τέλος, τα κάνατε σαν τα μούτρα σας, 12 ομάδες. Πέρυσι δεν χτυπήσαμε το χέρι στο τραπέζι. Και εγώ θα θυμίσω και άλλη ατάκα. Γιατί σήμερα είχαμε και τον διορισμό της νέας διοίκησης και θα αναφέρω τα ονόματα τώρα, της νέας διοικητικής ομάδος του Εραστέχνη Ηρακλή, που μπήκανε ξανά και βάλαν το κεφάλι του στον τουρβά και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που ρισκάρουν πολλά και μπαίνουν μέσα. Για όσους μήνες μπουν από το πρωτοδικείο που προέκυψε αυτό, πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, και θα διαβάσω λίγο πολύ τα ονόματα όπως είπα πριν. Να θυμίσουμε, Βασίλη μου, και την άλλη την ατάκα του κυρίου Βασιλιάδη που έγινε πέρυσι για το πώς θα βοηθήσει τον Ηρακλή. Τη βοήθεια ακόμα δεν την έχουμε δει. Έτσι. Θα εξηγώ ωραία που λέει και ο Χαρίλαος. Τη βοήθεια δεν την έχουμε δει. Ακούμε όμως ξανά την περσινή ατάκα του υπουργού. Ναι, εντάξει, έχω ανέβει πολλές φορές και στο μέλλον θα ανέβω ακόμα περισσότερες. Το πρόβλημα του Ηρακλή είναι μεγάλο, σύνθετο. Μας απασχολεί σχεδόν από τις αρχές που ανέλαβα. Ψάχνουμε να βρούμε τις ιδανικές λύσεις για να μπορέσει αυτό το ιστορικό σωματείο που σηματοδοτεί πολλά πράγματα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά για ολόκληρη τη χώρα να μείνει όρθιο και να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί. Δεν θα πεθάνει ο Ηρακλής. Θα βρούμε τις λύσεις. Στο επόμενο διάστημα θα πάρουμε και ονομικές πρωτοβουλίες για το Εραστεχνικό Σωματείο. Είναι πολύ σημαντικό το κύτταρο αυτό το αθλητικό να παραμείνει ζωντανό. Οι λόγοι δεν είναι μόνο αθλητικοί, η πολιτική και η ψυχοθερική. Οι λόγοι είναι πρωτίστως κοινωνικοί. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που αθλείται μέσα από τις δομές του Ηρακλή. Είναι η ιστορία που βγάζει αυτή η ομάδα. Εμείς, χωρίς να μπορούμε ποτέ να τους ευχαριστήσουμε όλους, και μέσα από το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και ό,τι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν, είμαστε εδώ πέρα για να παλέψουμε μαζί με το Σωματείο για να σταθεί ξανά όρθιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που του λέγανε και οι συνάδελφοι. Πράξεις, κύριε Υπουργέ μου. Πράξεις. Και επειδή λέμε για πράξεις, το κολυβητικό τμήμα του Ηρακλή εξακολουθεί και μας χαροποιεί με πράξεις όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθαν νέα μετάλλια, νέες επιτυχίες, νέες διακρίσεις. Αυτή τη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τις μεγαλύτερες ηλικίες, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
Πέρα από τα πιτσιρίκια που μιλήσαμε την προηγούμενη, προηγούμενη εβδομάδα που βγήκαν και στον αέρα και μας έκαναν να... Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιουβανούδης στον αέρα και βγήκαν οι μπόμπιρες από δεξιά και αριστερά και έκανα και να ζαλίζομαι και ήταν πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιον δίπλα του ο Μίλτος Χαλκιάς για να μας τραγουδήσει. Καλησπέρα Μίλτο, καλησπέρα ακόμη. Καλησπέρα, όχι, δεν έχω... η αλήθεια είναι δεν έχω κάποιον δίπλα μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολλά συγχαρητήρια γιατί και πάλι το κολυμβητικό μας έφερε μετάλλια και με τον Γιώργο τον Ασπουγαλή και με τη Φιλιώτη Ραυτοπούλου και πάντα τέτοια να πω. Βέβαια θέλουμε την πληρέστατη ενημέρωση από εσένα που ήσουν και πάλι κοντά στην προσπάθεια αυτή ως προπονητής. Μου έδωσες μια πάσα πριν γιατί είπες για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ναι. Σε αυτό το πρωτάθλημα έχουν δικαίωμα συμμετοχής παιδιά από 13 ετών και πάνω, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή να πετυχαίνουν τα όρια. 13 και πάνω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Γυναικών, ναι. Φοβερό, ναι, είναι αυτό. Ναι, και αυτό η πάσα που μου έδωσε είναι να πω ότι η ομάδα μας συμμετείχε φέτος με 15 άτομα, εκ των οποίων οι 8 ήταν από 15 ετών και μικρότεροι. Πράγμα που σημαίνει... Και αυτό είναι φοβερό. Πράγμα που σημαίνει ότι η νέα γενιά και τα νέα Ηρακλάκια μεγαλώνουν, αρχίζουν να παίρνουν τις εμπειρίες τους σε πρώτη φάση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών για να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Πόσο μάλλον τα φέρνουν και μετάλλια, Ακριβώς, ναι. Τα μετάλλια ήταν από τη Φιλιό Ραυτοπούλου, τη γνωστή άγνωστη, και πήρε δύο χάλκινα μετάλλια στα 200 και στα 800 ελεύθερο, και από τον Γιώργο τον Ασπουγαλή στα 100 πρόσιο, τον οποίο η αλήθεια είναι λίγο τον προστατεύσαμε σε αυτούς τους αγώνες, δεν τον ρίξαμε όλα τα αγωνίσματα. Γιατί εχθές, κατευθείαν μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, αναχώρησε για το Ελσίνκι για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων. Οπότε δεν θέλαμε να πάει πολύ κουρασμένος. Ορίστε. Θα πάτε παρέα εκεί. Θα πάμε παρέα. Εγώ αναχωρώ σήμερα το βράδυ, ναι. Με θα το βρω εκεί πέρα. Τι είναι εκείνο, Πανευρωπαϊκή? Είναι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων Νεανίδων. Ο Γιώργος κατεβαίνει με τον 6ο χρόνο στα 100 πρόσιο και τον 7ο στα 50 πρόσιο. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος είναι να μπει στους τελικούς. Και μετά θα φέρει ένα μετάλλιο. Ακριβώς, γιατί όχι να διεκδικήσουμε και ένα μετάλλιο. Ο απολογισμός τι γεύση σας αφήνει με το μετάλλιο και της Ραυτοπούλου και του Γιώργου, του Ασπουγάλη? Τα τρία μετάλλια, τα χάλκινα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε 100% ευχαριστημένοι. Είχαμε μερικές ατυχίες, Γιώργο, γιατί δυστυχώς μια πολύ καλή μας κολυμβήτρια, η Βιβί Κρητικού, δεν κατάφερε είναι να αγωνιστεί γιατί ήταν τραυματισμένη. Α, είχε και τον τραυματισμό. Ναι. Ακριβώς, δεν κατάφερε να αγωνιστεί. Και όπως και το ίδιο και η Ιλιάνα Οικονόμου, η οποία παρέτεινε λίγο τις σπουδές της, πήρε κάποια θερινά μαθήματα στο Μαϊάμι που σπουδάζει και δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Με αυτές τις δύο θεωρώ ότι θα είχαμε περισσότερα μετάλλια και περισσότερες επιτυχίες. Αλλά παρά τα αυτά, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος και από τα τρία μετάλλια τα χάλκινα, αλλά και πολύ περισσότερο αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι πολλά παιδάκια νέα και μικρά κατάφεραν να αγωνιστούν και να πάρουν πολλές εμπειρίες. Σωστά. Και είναι πολύτιμο. Είναι πολύτιμο για το μέλλον του κολυμβητικού τμήματος του Ηρακλή, που τα νούμερα που μας προανέφερες τα λένε όλα. Έτσι. Τόσο μικρά παιδιά. Ναι, ναι. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, ξεκουραζόμαστε καλοκαίρι πέρα από τις διεθνείς υποχρεώσεις του Γιώργου ή και κάποιον άλλο? Δεν ξεκουραζόμαστε, όχι. Είπαμε το Σαββατοκύριακο τώρα, από την Τετάρτη ξεκινάνε οι Πανευρωπαϊκοί για τον Γιώργο. Ναι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 12 με 15, το τετραήμερο μάλλον, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των μικρών ηλικιών, 13-14, Παγκορασίδες και Παμπέδες στο Βόλο, η οποία η ομάδα μας θα συμμετέχει με 16 αθλητές. Εκεί είναι τα τσακαλάκια, τα καλύτερα είναι εκείνα. Ακριβώς, ακριβώς. Και το επόμενο ακριβώς Σαββατοκύριακο, 19 με 22 Ιουλίου, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων Εφήβων Νεανίδων, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο η ομάδα μας θα εκπροσωπηθεί. Το οποίο παίρνει ο Ηρακλής κάθε χρόνο, Ναι, η αλήθεια είναι φέτος είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάλι ευελπιστούμε σε μια πολύ καλή πορεία. Άρα πάμε για τα καλά μέχρι τέλη Ιουλίου, έτσι. Ακριβώς, για τα καλά μέχρι τέλη Ιουλίου. Και μετά θα αρχίσει η προετοιμασία και η λέξη ξεκούραση την παίρνω πίσω που είπα νωρίτερα. Οπότε... Λίγες μέρες ξεκούραση. Ωραία. Λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο. Καλό ταξίδι στο Ελσίνκι. Μακάρι να μας φέρετε και ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο. Και μετά και με τα πιτσιρίκια να έχουμε όσα περισσότερα γίνεται, να τα χαρούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του κολυμβητικού τμήματος, τον κύριο Μίλτο Χαλκιά. Ακούσατε τα δύο μετάλλια, τα χάλκινα, και για την Φιλιώρα Αυτοπούλου και για τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Ελσίνκι και μακάρι να μας φέρει και ένα πανευρωπαϊκό
μετάλλιο ήδη έχει κατακτήσει το παγκόσμιο στο σχολικό πριν από λίγο καιρό. Μπίλι μου, απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέφουμε, ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Ευχαριστώ και στους φίλους μπαίνουν στη διαδικασία να μας ενημερώσουν αν μας ακούνε ή όχι μέσω ευδιανών. Προς το παρόν δεν ακούγόμαστε μέσω ευδιανών, ακούγόμαστε μόνο διαδικτυακά μέσω του e-radio. Θα το ξαναπώ και θα το κάνουμε και αύριο, Μπίλι μου, γιατί δεν είδαμε κίνηση. 23-10-287 και 3 οχτάρια για όσους θέλουν δύο, όχι όσους, για δύο διπλές προσκλήσεις για ημερήσια κρουαζιέρα από τον ιδρύτη της Λευκάδας, δωρεάν όλα από τον φίλο μας τον καπετάν Κώστα. Η πορεία που θα φεύγεται, πορεία του πλοίου του, του Μακεδονία Παλάς, όπως ονομάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το πρωί, νομίζω κατά τις 9, φεύγει από τον Ιδρύ και πάει Εγκρεμνούς, Πόρτο Κατσίκι, Κεφαλονιά, Ιθάκη και γυρίζει κατά τις 7-7.30 στον Ιδρύ. 23-10-287 και 38 για όποιος θέλει να δώσει το τηλέφωνό του για να το μεταφέρουμε εμείς στον καπετάνιο. Χρωστάω να διαβάσω τα ονόματα της διοίκησης πρωτοδικίου για το Γυμναστικό Σύλλογο. Θέος Κυρίτσης Βαζάκας. Τσιντσιλής, Μαϊστρέλης, Κοσμίδης, Αβραμίδης, Καρυπίδης, Χατζικυριάκος, Τραμουντάνη, Τσίμος, Τερζάκης, Ουζούνης και Κωνσταντίνου θα συγκροτηθεί μάλλον σε σώμα της προσεχής μέρες, ώστε θα προκύψουν και αρμοδιότητες, πρόεδρος, αντιπρόεδρος κτλ. Τίμιες ο τρόπος επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakigiahoo.gr. Για όσοι ενδιαφέρονται για το Μουντιάλ, νωρίτερα η Σουηδία κέρδισε 1-0 την Ελβετία. Ο Αντώνης που έχει κάνει το φανταστικό να μας ακούει στα ψακούδια και στα νέα πλάγια μέσω FM και τώρα λέει μόλις πέρασα Καλλικράτεια χάθηκες. Το ξέρουμε ότι Θεσσαλονίκη στα Ιριανά υπάρχει τεχνικό θέμα. Σημαντικό, γι' αυτό και δεν μας ακούτε, μέσω διαδικτύου μόνο. Βέβαια, ο Αντώνης πώς τα κατάφερε, την πύλη μου και μας άκουγε από ψακούδια και πλάγια. Δεν έχω ιδέα. Σήμερα ήταν και η σειρά του πρωταθλητή, του Μιχάλη Μανολακάκη, να περάσει από το Ιραστόρ. Αν και ακόμα διαβάζω την ανακοίνωση, αν και ακόμα ανήκει στην κατηγορία των νέων, πριν λίγες μέρες πρωταγωνίστησε στους άνδρες βοηθώντας τον ιστορικό Ηρακλή να κερδίσει το διασυλλογικό πρωτάθλημα της κατηγορίας. Ο Μιχάλης Μανολακάκης είναι και επίσημα ο ταχύτερος άνδρας Θεσσαλονίκης για το 2018 στα 100 μέτρα και μετρώντας αντίστροφα πλέον τα πανελλήνια πρωταθλήματα νέο και ανδρών με τον ημίθιο στο στήθος. Πέρασε μια βόλτα από το Ήρα Στόρ για να το στείλουμε ανανεωμένο. Καλή επιτυχία, Μιχάλη, είμαστε μαζί σου. Και από εμάς καλή επιτυχία στο συγκεκριμένο αθλητή του Ηρακλή. Είμαστε εν αναμονή βολεϊκής συνέντευξης. Θέλω να πιστεύω σε πολύ λίγο θα τα καταφέρουμε, Μπίλι μου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Επιστρέφω και με τους τρεις από την Δόξα που πέρυσι αγωνίστηκαν με επιτυχία με τη φανέλα του Ηρακλή. Σήμερα ακούσαμε και το κουφό. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω. Άλλη φορά. Για τον Ρεβιθόπουλο λόγος στον Παναγιωτούτη και τον Κυριακίδη και οι τρεις θέλουν να μείνουν, εννοείται αυτό. Και ο Ηρακλής θέλει να τους κρατήσει. Αναμένουμε την επίσημη εξέλιξη, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει το λεγόμενο πράσινο φως από την Δράμα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να συνεχίσουν κανονικά οι τρεις ποδοσφαιριστές με τη φανέλα του Ηρακλή. Σε δευτερόλεπτα θα είμαστε έτοιμοι για τη συνέντευξη που σας έλεγα. Συγγνώμη για την παραπάνω μουσική, αν και αυτή η μουσική είναι υπέροχη, οπότε δεν νομίζω να έχετε και πρόβλημα. Εντάξει, σοβαρού και αστείου. Τι έλεγα, ναι, ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε τη συνέντευξη για το βόλεϊ που έχουμε προετοιμάσει. Τώρα για το μπάσκετ, αναμονή. Αναμονή, της αναμονής είμαστε και περιμένουμε. Έχουμε μιλήσει με τον συγκεκριμένο αθλητή αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια, στην ώρα για μπλε. Δεν θα βάλω πρόλογο αυτή τη φορά. Θα πω Κώστα Προύσελη, καλησπέρα. Αρχηγέ, μας ακούς? Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Καλή χρονιά. Χαίρομαστε που συνεχίζεις, παραμένεις στην ομάδα. Φαντάζομαι το αφουγκράστηκες και από τον κόσμο μέσω του. Πλέον είναι εύκολο, πριν από χρόνια
Έπρεπε κάποιος να σου το πει, να σε βρει στον δρόμο, να σου πει κάτι. Τώρα με τα social media, Facebook κτλ. Νομίζω είναι πιο εύκολο, Κώστα, να καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος χάρηκε με αυτό που έγινε, έτσι. Κοίταξε, αυτή η σχέση είναι με τον κόσμο του Ηρακλή είναι αμφίδρομη. Και δέχομαι αγάπη και δίνω αγάπη. Οπότε... Ναι. Αγαπόμετρο να πάρουμε. Ε? Να πάρουμε αγαπόμετρο, λέω, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, Κοιτάξτε, ξέρεις εμένα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κουστάρω να παίζω με κόσμο, κουστάρω να παίζω στη γεμάτη μίκρα, τα δίνω όλα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που... Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό και το αποδίδει με το χειροκρότημα του. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να παίξεις, για παράδειγμα, στο Ηρακλής Μπενφίκα, να έχει μέσα 3.000 κόσμου και να λες φέρτε μου την Μπέλγκοροτ. Το ξέρω. Τέτοιος άνθρωπος. Αυτός είναι ο στόχος πλέον. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η κλήρωση, ο στόχος είναι η Μπέλγκοροτ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να το πούμε για τώρα. Για να ξαναζήσουν ο κόσμος του Ηρακλή. Αυτή η Μπέλγκοροτ μη δει Ηρακλή και στο Challenge Cup εκεί στην κλήρωση να μπει μαζί μας. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Φοβερό. Φοβερό. Μακάρι να φτάσει, μακάρι η Μπέλγκοροτ να φτάσει εκεί. Μακάρι η Μπέλγκοροτ να φτάσει εκεί, ε. Εμείς θα είμαστε. Μ' αρέσει η αισιοδοξία. Μ' αρέσει να πούμε βέβαια για όσους γνωρίζουν, γιατί έγινε πριν λίγες μέρες η κλήρωση, ότι ο Ηρακλής θα παίξει στο δεύτερο γύρο, δηλαδή στη φάση των 32, ως μεγάλη ομάδα η ΣΕΒ είπε ας του χαρίσουμε μια ομάδα, να μην παίξει και κουραστεί, νομίζω συμφωνεί σε αυτό. Και παίζει με νικητή Μπενφίκα ή Πάφου, την ομάδα από την Κύπρο. Μετά θα παίξει με μια ρουμάνικη, γιατί προφανώς η Στεάβα θα αντιμετωπίσει την Κλούζ, αν τα θυμάμαι καλά. Και μετά πάμε Μπέλγκοροτ. Αυτή είναι η σειρά. Κάνε μου ένα σχόλιο για την Ευρώπη πριν πάμε στα πολύ δικά μας, τα εσωτερικά. Καταρχήν, τα γούστα συνεχίζονται. Τα γούστα συνεχίζονται. Και εγώ θέλω να τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση. Γιατί όπως είπαμε και πριν τέτοιο καιρό, λέγαμε ότι ο σκοπός είναι κάθε χρόνο να κάνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Ώστε σε 2-3 χρόνια ξαναφέρουμε τον Ηρακλή να παίζει με τέτοιους αντιπάλους. Στην αρχή στο Challenge Cup, του χρόνου στο Safe Cup και του παραχρόνου στο Champions League. Οπότε όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται από τη διοίκηση. Κοίταξε, το πρώτο παιχνίδι με την Μπενφίκα θεωρώ θα είναι. Δεν θα είναι εύκολο, γιατί η Μπενφίκα, το πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχει 4 ομάδες πάρα πολύ καλές. Η πρωταθλήτρια, η Sporting Λισαβόνας, στηρίζεται το φίλο του Ρονάλντο, είναι χορηγή στο Βόλι, και έχουν κάνει εκπληκτικές μεταγραφές. Μην παρεξενευτούμε, αν φτάσει και στο Final Six του Champions League. Ναι. Στο Final Four, έχουν βέβαια. Να υποθέσω και πολλούς Βραζιλιάνους λόγω έτσι που είναι κοντά αυτοί. Έχει πάρει τον Γάλλο Πασαδόρο, έχει πάρει τον Μάσαλ, έχει πάρει σήμερα διάβαζε έναν Καναδό Φελπι κεντρικό 2-11. Δηλαδή οι πορτογαλικές ομάδες ανεβαίνουν. Και οπότε θεωρώ ότι η Μπενφίκα, χωρίς να ξέρω κάτι, για να θέλει να συναγωνιστεί τη Sporting, θα πρέπει να ανέβει και αυτή. Κάτι θα κάνει και αυτή, ναι. Έχουμε ακόμα, νομίζω Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου είναι τα δύο μάτς. Το πρώτο παιχνίδι εκεί, το δεύτερο παιχνίδι εδώ στη Μίκρα, που εκείνα τα μάτς είναι για σένα. Έτσι είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, για αυτή την αγάπη, για το αγαπόμετρο που λέγαμε. Γι' αυτό με 6 Δεκεμβρίου, στη Μίκρα ήδη ξέρουμε και την ημερομηνία που θα παίξουμε. Αγίου Νικολάου. Ο πρώτος μεγάλος στόχος είναι 6 Δεκεμβρίου στη Μίκρα. Το ξέρω, μας το είχες πει και μετά τον τελικό κυπέλλο, ότι η επιθυμία σου είναι να παραμείνεις εδώ. Το έκανες πράξη. Προφανώς πήγαν όλα καλά, μπήκε αυτό που λέμε η υπογραφή και συνεχίζει για ακόμα μια σεζόν στον Ηρακλή, κάτι που Κώστα φαντάζομαι είναι αυτό που ήθελες πάνω απ' όλα, έτσι δεν κοιτούσες κάτι άλλο. Έγινε αυτό που και εγώ ήθελα και η διοίκηση, και η ομάδα, ναι. Δηλαδή το ΜΑΚΙ ήθελε και οι προπονητές ήθελαν αυτό, οπότε έγινε το αναμενόμενο. Μιλήσαμε, τα βρήκαμε, έκλεισε η περσινή χρονιά, οπότε κοιτάμε την... Όπως πρέπει να κάνουν μεγάλες ομάδες, να στηρίζονται στο βασικό κορμό και να κάνουν μία-δύο προσθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιογένεια από την αρχή της χρονιάς. Αυτό που κάνατε πέρυσι, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς τα budget των άλλων ομάδων, που θέλω σε λίγο και το σχόλιο σου, γιατί ξεφεύγει λίγο το πράγμα, βλέπουμε και δυνατή ΑΕΚ στο οικονομικό, βλέπουμε και δυνατό Παναθηναϊκό στο οικονομικό. Ο Ηρακλής, παρά το ότι δεν είναι τόσο δυνατός, έφτασε ένα τελικό κυπέλου, ήταν στην τετράδα μέσα στη χρονιά στο πρωτάθλημα, παίζει Ευρώπη, επιστρέφει στην Ευρώπη. Και τώρα τι μπορούμε να περιμένουμε, ο κορμός από ό,τι φαίνεται κρατιέται, ο Βασίλης ο Μούχλιας ανακοινώθηκε πρόσφατα, εσύ, ο Αρμενάκης και ο Παπαλιούτας από ό,τι μαθαίνω είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπάρξουν και εκεί ανακοινώσεις. Πού βαδίζουμε, που λέει και ένας φίλος. Θα είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό.
Εγώ δεν κοιτάω τις άλλες ομάδες τι κάνουν. Εγώ θέλω τον, την δικιά μου την ομάδα, τον Ηρακλή, να κρατήσω, όπως είπα, και το βασικό, τον ελληνικό κορμό από... Γιατί αυτοί οι αθλητές έχουν δείξει και ψυχή και σθένος και γουστάρουν να είναι στον Ηρακλή. Και θέλουν να είναι ψηλά. Γιατί από ό,τι θυμάσαι στον ημιτελικό δεν τα παρατήσαν σε καμία στιγμή. Καλά, εκείνο το μάτς και να θέλω, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πόσα set ball είχε ο Παναθηναϊκός και δεν παρατήσαμε κανένα. Οπότε σου έχω πει με μία-δύο προσθήκες και μια σειρά θα κοιτάει ψηλά. Είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε ποιοι παίκτες θα έρθουν. Πρώτος στόχος είναι τα παιδιά να ανανεώσουν, ο Λάμπης, ο Μάκης και ποιοι άλλοι θα έρθουν με το καλό. Ο Τόλης. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου να μπούμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ήταν ένα ανταγωνισμό, αλλά σου είπα. Μακάρι να είναι δυνατή η ΑΕΚ, μακάρι να το έχει Παναθηναϊκός, αλλά ο Ηρακλής και ο Ηρακλής με αυτά τα παιδιά δεν τον βλέπει και τον βλέπει όπως το δείξαμε και φέτος. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο, άλλη τέτοιο καιρό πέρυσι λέγαμε, είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Αυτοί οι αθλητές που πατρίζουν τον Ηρακλή είναι γεννημένοι για τα δύσκολα, δεν είναι για τα εύκολα. Και πέρα από το οικονομικό που δεν σε τρομάζει και καλά κάνεις και λες ότι δεν παίζει μόνο αυτό το ρόλο του, προφανώς, Κώστα, δεν παίζει μόνο το ρόλο του και οι τέσσερις ξένοι, έτσι, ή οι πέντε ξένοι που θα έχει μια ομάδα. Γιατί αυτές οι ομάδες που προαναφέραμε σίγουρα θα έχουν τέσσερις ξένους. Ενώ ο Ηρακλής μπορεί να έχει έναν βαριά δύο. Οι Έλληνες αθλητές αυτού, το Πέτρο Αρμενάκη, τον Παπαγίντα, Μόχρια Τσουμάκα και ποιος άλλος με το καλό, ο Μπουράκης, δεν έχουν να συλλέψουν κάτι από τους ξένους αθλητές που είδαμε πέρσι ή που θα δούμε του χρόνου στην Α1. Θεωρώ ότι αν αυτά που συζητάμε γίνουν πράξη, δηλαδή και ανανεώσουν και κλείσουν κάποια νέα παιδιά, ο Ηρακλής θα είναι πιο δυνατός από πέρυσι. Το... Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πηγαίνει για το πρωτάθλημα. Βήμα-βήμα, σκαλή-σκαλή, όπως είπαμε και πριν. Το εξωαγωνιστικό. Και, ναι. Και κάποια στιγμή θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αρκεί να σταθεροποιηθούν ψηλά. Επειδή η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, μεν έκλεισε πολύ καλά με ένα τελικό κυπέλου, με έξοδο στην Ευρώπη, με όλη την παλικαρίσια εμφάνισή σας και παρουσία σας. Ήταν πολύ δύσκολη, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα Χριστούγεννα, το ότι έγινε συναυλία για να διατηρηθεί το ρόστερ, το ότι χρειάστηκε πολύ μεγάλη βοήθεια από την Αμερική να είναι καλά οι άνθρωποι για ακόμη μια φορά που σας κράτησαν. Σε αγχώνει το εξωαγωνιστικό καθόλου για φέτος? Κοίταξε, από ότι λίγο μίλησα με τον πρόεδρο. Κάνει και αυτός αγώνα, δεν κάνουμε μόνο εμείς αγώνα. Εννοείται. Κάνει αγώνα. Εννοεί και μεγάλο. Έξω το γήπεδο και προσπαθεί και αυτός να βρει χρονοδιάσεις. Σε αυτό το κομμάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε καλύτερα από ότι πέρσι τέτοιο καιρό. Χωρίς να ξέρω νούμερα και τέτοια, συζητάνε με 3-4 ανθρώπους χωρικούς. Και φυσικά όποιος θέλει και τον καλό να θέλει να βοηθήσει την ομάδα, γιατί κανένας δεν περισσεύει. Από ένα διαρκείας μέχρι χορηγία, μέχρι οτιδήποτε. Από ένα διαρκείας ακριβώς μέχρι, μέχρι μια χορηγία. Μέχρι μια χορηγία μικρή στη φανέλα, μέχρι μια μικρή χορηγία μπρος, μέχρι οτιδήποτε, κανένας δεν περισσεύει. Γιατί ο στόχος είναι να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή ψηλά. Δεν είναι ο στόχος να διατηρηθούμε στην Α1. Δεν μείναμε και γυρίσαμε στον Ηρακλή για να είναι ο Ηρακλής στην Α1. Είναι ο Ηρακλής για να τους κάνουμε τον κόσμο περήφανο. Και έχει σημασία αυτό που λες και ως αρχηγός της ομάδας, ότι δεν σε ικανοποιεί να μπαίνεις στην οκτάδα, άντε να πηγαίνεις που και που και ένα τελικό κυπέλλου και να λες πάμε του χρόνου πάλι. Όχι, ρε παιδιά. Δεν μας αρμόζει αυτό το πράγμα. Και δεν αρμόζει και στο σύλλογο τώρα, στον Ηρακλή, στον Βόλιο. Δεν αρμόζει να είναι στην Α ή να είναι στην οκτάδα. Αρμόζει να κοιτάει ψηλά και μόνο ψηλά. Το ψηλά δεν υπάρχει τα δάνεια. Η τελική και τα πρωταθλήματα. Αλλά οι οικονομικές συγκυρίες οδήγησαν να ξανακάνει ο Ηρακλής ένα restart. Έγινε αυτό το restart από την Α2 και σιγά σιγά κάθε χρόνο ανεβαίνει. Αυτό είπαμε. Και φέτος να κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω από πέρυσι. Τώρα πού θα είναι αυτό, το Μάιο θα δούμε. Το Μάιο θα το δούμε όλοι και μακάρι να υπάρχει ακόμα κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Αλήθεια, αυτή η περίοδος τώρα είναι λίγο βαρετή ή όχι για εσάς? Το λέω για το Βόλεϊ γιατί αργεί να ξεκινήσει. Έτσι, πάμε συνήθως Οκτώβριο για υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, η προετοιμασία ξεκινάει τέλη Αυγούστου, θα ξεκινήσει. Δεν είναι βαρετή. Τώρα οι αθλητές χρειάζονται. Το έχω πει πολλές φορές ότι το καλοκαίρι, το χειμώνα εμείς μαζεύουμε τους καρπούς και το καλοκαίρι χρειάζονται. Ώστε δουλεύουμε και το χειμώνα να αντέξουμε. Γιατί και μην νομίζει κάποιος ότι Ιούνιο-Ιούλιο κάθονται στο βόλεϊ και δεν κάνουν τίποτα, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Όποιος κάθεται, το χειμώνα δεν θα είναι καλά. Σωστά. Και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω από την ανάσα, προπόνηση κανονικά. Οπότε
Η ομάδα μαζεύεται τον Αύγουστο. Η ομάδα μαζεύεται τον Αύγουστο. Εγώ αρχές Αυγούστου θα σταματήσω από προπονήσεις. Θα έχω ένα 20ήμερο εκεί αρχές Αυγούστου μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία. Αυτές θα είναι οι διακοπές μου για φέτος. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλή δύναμη και φέτος. Να βγουν ξανά γούστα, γιατί αυτή η έκφραση είναι που θυμάμαι να λέμε από πέρυσι. Και να βγουν ακόμα μεγαλύτερα, Κώστα. Στο εύχομαι ολόψυχα, όλοι μαζί φυσικά. Μακάρι, μακάρι. Καλό τον κόσμο να μας συμπαρασταθεί, όπου είμαι σίγουρος ότι θα μας συμπαρασταθεί. Και του υπόσχομαι, όπως και όπως είχα πέρυσι, ο Ηρακλής να κοιτάει όλους τους αντιπάλους στα μάτια και να παλεύει κάθε παιχνίδι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό, τον Κώστα Προύσαλη, το χρωστούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε και την υπογραφή του και ανανέωσε. Γερός να είναι, μην έχει τραυματισμούς, να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται και αυτά τα γούστα που του αρέσει να βγάζει με τον κόσμο να βγουν και άλλο και άλλο και άλλο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και έχει σημασία όταν ο αρχηγός της ομάδος είναι τόσο φιλόδοξος και αισιόδοξος αυτό να ακολουθεί και τους υπόλοιπους. Μπίλη μου, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, για την ακρόαση. Ελπίζουμε αύριο να μας... Α, βγήκε ανακοίνωση, βγήκε ανακοίνωση. Ωραία, με το κλείσιμο. Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι υλοποιώντας μια ακόμα επιθυμία του τεχνικού team, ανανεώνει τη συνεργασία της ομάδος με τον Βασίλη Παπαδόπουλο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Βασίλη, όλοι στον Ηρακλή σου ευχόμαστε υγεία και μια ακόμα καλύτερη χρονιά με τον Ημίθεο στο στήθος. Και εμείς το ευχόμαστε ότι καλύτερο, ένας καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει και του χρόνου. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλες οι επιθυμίες του τεχνικού team για ανανεώσεις, αν εξαιρέσουμε τους τρεις από τη Δράμα που περιμένουμε την οριστική εξέλιξη, γίνονται πράξη και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Ξεκινά σε πολύ λίγο το ΔΣ στη Μίκρα. Το βράδυ αργά, ίσως αύριο το πρωί, να προκύψουν και νέες ανακοινώσεις. Εύχομαι αυτό που έλεγα νωρίτερα και μας πρόλαβε η ανακοίνωση για τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Αύριο να μας ακούτε και κανονικά μέσω Ερτζιανών και όχι μόνο μέσω διαδικτύου να λυθεί αυτό το τεχνικό θέμα που προέκυψε. Να είστε καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.